Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Ανάστος εμέλητος ημάς, το Πατρίς και τελείως άντοντας ημέρας, του κέγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού, νομίσαντες δι' αυτόν, εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρας οδόν, και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής, και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν, και γένετο μεθ' ημέρας τρεις, εύρων αυτόν, εν το ιερό και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση, κατ' εναντίον δωρούμενος, και τόσο φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Νοσών δωρεών αξίους ημας ποιήσων, Θεοτό και Παρθένε, αγωρώ όσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσαν ημάματα, της αγώσης του μάτουσε, νοσοκίας και σοφίας και της γνώσεως, ότι ο Σολομώντας σοφία διδάξε και δια της επιπητήσεως. Καλημέρα παιδιά, καλή σχολική χρονιά εύχομαι σε όλες και όλους τους μαθητές. Καλή δύναμη και σε εσάς και στους γονείς σας που σας στηρίζουν και αγωνιών για το πώς θα πάτε και στους καθηγητές που είναι δίπλα σας και φέτος είναι στη θέση τους παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει η χώρα μας. Το Υπουργείο Παιδείας φρόντισε και πέρυσι και φέτος όλοι οι καθηγητές να είναι στις θέσεις τους, τα βιβλία να σας περιμένουν. Είναι μια υποχρέωση αυτό για μια ευνομούμενη πολιτεία. Η παιδεία είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο πρέπει να παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως πολίτες και τους μαθητές. Σε αυτό πρέπει να ανταποκριθούν όλοι. Εγώ από την πλευρά μου εύχομαι σε όλους αυτό το ταξίδι και η περιπέτεια της γνώσης που ξεκινάει σήμερα να έχει αίσιο το τέλος, να σας βρει όλους με υγεία, με δύναμη, εσάς, τους γονείς σας, τους καθηγητές σας, έτσι ώστε να φτάσετε αίσια στο τέλος της χρονιάς και να εκπληρώσετε όλοι τις επιθυμίες και τους στόχους που έχετε βάλει. Καλή σχολική χρονιά. Είναι η χαρά να έχουμε μπροστά τον δήμαρχό μας, τον κύριο Κυρίνη, ο οποίος είναι πάντα κοντά μας και βοηθάει πάρα πολύ το σχολείο. Και να σημάτατε, φίλοι και συνεργάτες εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά, με τις ευλογίες της Εκκλησίας που μόλις πήραμε, ξεκινά για σας μια νέα σχολική χρονιά. Μια νέα σχολική χρονιά γεμάτη όνειρα, φιλοδοξίες, επιθυμία για έργο και αληθινή πρόοδο. Εύχομαι σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά, γεμάτη γνώση και κυρίως εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η Δημοτική Αρχή,
και εγώ προσωπικά είμαστε στη διάθεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών του Δήμου μας για την κάλυψη των αναγκών, αλλά και για την καλή λειτουργία των σχολείων με σκοπό και στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να υλοποιήσουν τα όνειρά τους και τις φιλοδοξίες τους. Ο Δήμος μας, αγαπητά μας παιδιά, και φέτος θα λειτουργήσει το κοινωνικό πρωτοπολείο, το κοινωνικό πρωτιστήριο. Θα παρέχει δωρεάν μαθήματα στους μαθητές και του γυμνασίου και του λυκείου. Πληροφορίες όλοι σας μπορείτε να πάρετε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω στη νέα χρονιά, αυτή τη νέα χρονιά του σχολείου, και σας εύχομαι σε γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες υγεία και προκοπή. Θα είμαστε κοντά σας. Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Υπέρχουν φέτος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στη μεγάλη τους γιορτή με τους υπόλοιπους του χρόνου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά αυτή τη χρονιά, για πάρα πολλά πράγματα που έχετε δει εδώ στο σχολείο.